έξι. Την Κατερίνα καινούριου την έχουμε συνηθίσει κάπως έτσι. Ξανθόμαλη, τρέσας να φαν κικώτες, ντυμένη στην τρίχα, μην αγγίζετε. Ωραία, δείτε την τώρα και έτσι. Όχι, πείτε από πότε είχατε να τη δείτε με λαχρινή. Από το γυμνάσιο, ε? Είδε και έπαθε να το βάψει ξανθό και τώρα την έπιασε στα χέρια του ο Νίκος Εφταξίας και την έκανε πιο μελαχρινή από ποτέ. Και όχι κάποια τυχαία, αλλά φρίντα κάλο. Αγνώριστη. Μόνο αγνώριστη. Το φρύδι το γαϊτανωτό έγινε πυκνό και μαύρο. Το μουστάκι τονίστηκε όσο δεν πήγαινε άλλο και να το αποτέλεσμα. Η Μεξικανή καλλιτέχνηδα, εκτός από την ιδιαίτερη οπτική που αποτύπωνε στα έργα της, έγινε σύμβολο για τη μοναδικότητά της ως προσωπικότητα αλλά και ως fashion icon. Εκεί πάτησε ο Εφταξίας και άλλαξε τα φώτα στη δικιά μας. Φούστα μακριά, πουκαμίσα, λουλούδια στο μαλλί και σάρπα συμπλήρωσαν το ιδιαίτερο look. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που η Φρίντα είχε γίνει εξώφυλλο στη Vogue. Γι' αυτό και η πόζα που διάλεξε το επιτελείο μεταμορφώσεων ανοικοδομήσεων ήταν η ίδια. Ποιος να της το έλεγε όταν πήγαινε για τη φωτογράφηση τι θα την έβρισκε. Είμαι σίγουρη ότι εκεί που ο Γιώργος Κρητικός την πλησίασε για να τονίσει κι άλλο το μουστάκι θα πρέπει να έπαθε τέτοιο σοκ που μετά πήγε για ψώνια. Τρέσες, πολλές τρέσες. Εσείς τη βλέπετε να κάθεται στην καρέκλα, αλλά η Κατερίνα μάλλον κάρβου να αισθάνεται κάτω από τη φούστα. Είναι δύσκολο το τσαλάκωμα, κούκλα μου. Μάλιστα.